Σε μια λαμπρή βραδιά, στο εορταστικό κλίμα των ημερών, η μεγαλύτερη free press εφημερίδα της Κεντρικής Μακεδονίας Καρφίτσα και το portal karfitsa.gr γιόρτασαν τα 10 χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας τους σε μεγάλο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Ο εκδότης και ιδιοκτήτης της NK Media Group, Νίκος Καραμανλής και οι συνεργάτες του, δέχτηκαν τις ευχές όλου του πολιτικού κόσμου της Μακεδονίας για μακροημέρευση και πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες. Στην εκδήλωση που παρουσίασε και συντόνισε η δημοσιογράφος Μάγδα Τσέγκου, υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης και υποψήφια δήμαρχος Θεσσαλονίκης Νίκης Κατερίνα Νοτοπούλου, στο χαιρετισμό της δήλωσε ότι έχουμε το πλαίσιο για την προάσπιση της δημοκρατίας και σε αυτό εντάσσεται η έγκυρη και αμερόληπτη ενημέρωση στον αγώνα κόντρα στα fake news, στην οποία, όπως είπε, συνεισφέρει η Καρφίτσα. Για μας είναι μια μέρα γιορτής, μια μέρα χαράς. Κλείσαμε 10 χρόνια. Πραγματικά, να σας πω την αλήθεια, το πιστεύω και εγώ ίδιος. Ήταν μια δύσκολη περίοδο που περάσαμε. Δύσκολα για μια εφημερίδα που είναι free press. Ξέρουμε τις δυσκολίες που ξέρετε και εσείς ίσως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τύπος στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά είμαστε ικανοποιημένοι που φτάσαμε εδώ. Έχουμε βάλει πολλές γερές βάσεις και πολύ γερά θεμέλια. Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τον περιφερειακό έντυπο τύπο και όχι μόνο. Νομίζω το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε από την κυβέρνηση όταν νομοθέτησε ότι το 30% της κρατικής διαφήμισης υποχρεωτικά πάει στα περιφερειακά μέσα σε αυτές τις πολύ δύσκολες μέρες που κατά καιρούς και ειδικά στην πόλη μας δοκιμάζεται και η ψυχική μας αντοχή αλλά και η δημοκρατία κάποιες φορές. Η έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση είναι το πρώτο όπλο υπεράσπισης της δημοκρατίας. 10 χρόνια δεν είναι συνήθως, η αρχή είναι πάντοτε δύσκολη. Όταν λοιπόν φτάσει στα 10 χρόνια, συνήθως λένε 7 χρόνια φαγούρα. Εδώ μπορεί να είναι 10 χρόνια φαγούρα. Αν περάσεις λοιπόν και καβατζάρεις στα 10%, είναι μετά εύκολο. Οπότε έχεις στρώσει το χαλί, έχεις βρει τους συνεργάτες, τους οποίους εμπλουτίζεις, έχεις βρει τον αυτούς τους οποίους απευθύνεσαι. Οπότε είναι το καλύτερο δυνατό. Να τα εκατοστήσουν λοιπόν. Όπως τόνισε ο εκδότης της εφημερίδας, το άλλοτε outsider παρέμεινε στο χώρο και έγινε ο πρωταγωνιστής της ανεξάρτητης ενημέρωσης δεκάδων χιλιάδων αναγνωστών κάθε εβδομάδα για 10 συνεχόμενα χρόνια. Και πιστεύω ότι η επόμενη μέρα θα είναι δική μας. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, ευχαριστώ τους πελάτες μας, τους ανθρώπους που μας στηρίζουν αυτά τα χρόνια και θα είμαστε κοντά τους στην προσπάθεια αυτή, όπως και αυτοί είναι στην προσπάθεια που κάνουν, με συγχωρείτε, όπως και αυτοί μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Free Press είναι ένα ενδιαφέρον project, το οποίο μεγάλωσε μέσα στην κρίση, γεννήθηκε μέσα στην κρίση και άντεξε μέσα στην κρίση. Βεβαίως, εμείς τώρα προσπαθούμε να κάνουμε μια νέα αρχή. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε με ένα τεύχος, με ένα φύλλο το οποίο θα είναι πολύ προσιτό και χρηστικό στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Εύχομαι στον Νίκο Καραμανλή αλλά και σε όλη τη δημοσιογραφική του ομάδα να έχουν καλή επιτυχία. Πέρασαν 10 χρόνια με δυσκολίες και ευκολίες. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι πολλά, γεμάτα ειδήσεις και όσο γίνεται ευχάριστες ειδήσεις και όρεξη για περισσότερη δουλειά. Ευχόμαστε λοιπόν να περάσουν πολλά πολλά χρόνια ακόμη και να είναι συνέχεια της επάλξης και στον Νίκο τον Καραμανλή καλό κουράγιο και να συνεχίζει έτσι δυναμικά τον αγώνα του για την ενημέρωση μαζί με τους συνεργάτες του. Εγώ ως δημοσιογράφος χαίρομαι ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εφημερίδες και όταν αυτές οι εφημερίδες συνεχίζουν να αγωνίζονται για την ενημέρωση του πολίτη. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της Καρφίτσας. Έχει γίνει ένα κομμάτι της ζωής της πόλης μας, η Θεσσαλονικής. Το Σαββατοκύριακο έχουν ως ξεκίνημά τους αυτήν την εφημερίδα και πιστεύω ότι τα επόμενα βήματά της θα είναι πιο επιθετικά. Για μας ιδιαίτερα τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης είναι σημαντικό να έχουμε ένα βήμα που θα μπορούμε να προβάλλουμε και τις αγωνίες μας και τους σχεδιασμούς μας και αν το θέλετε και τις ελπιδοφόρες προοπτικές κάθε κοινωνίας. Και ιδιαίτερα σε μια πόλη που δυστυχώς στερείται του έντυπου τύπου ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και δυσκολεύεται και στον ηλεκτρονικό, είναι ένα βήμα που νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι της πόλης πρέπει να το στηρίξουμε. Οι συντελεστές της Καρφίτσας δεσμεύτηκαν για τα επόμενα χρόνια να ενημερώνουν αντικειμενικά τους αναγνώστες τους και παράλληλα να φωτίζουν κάθε αθέατη πλευρά της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας.